Το πρωί της 10ης Αυγούστου του 1823 ακούω φωνές και κλαθμούς έξω από το σπίτι μου και βλέπω το Γούλα να μπαίνει και να μου αναγγέλει φωνάζοντας το θάνατο του Μάρκου που τον φαίνουν νεκρό. Άφωνος έμεινα από τη λύπη μου. Βγήκα αμέσως από το σπίτι. Συγκέντρωσα τους πολίτες του Μεσολογγίου και βγήκαμε έξω από την πόλη. Εκεί προϋπαντήσαμε και πήρα στην αγκαλιά μου το νεκρό του μεγάλου αυτού άντρα. Στο Μεσολόγγι ζούσε και μια αδερφή του Μάρκου, η Μάρο, παντρεμένη με κάποιον αγραφιώτη. Με παρακάλεσε να μεταφερθεί ο νεκρός στο σπίτι της για να γίνουν τα συνηθισμένα έθιμα του τόπου της και μετά να τον συνοδεύσουμε στην εκκλησία για να γίνει θρησκευτική τελετή και να ταφεί. Φέραμε λοιπόν τον νεκρό στο σπίτι της Μάρος και της μίλησα για τη μεγάλη απώλεια που έχει η πατρίδα με το θάνατο του αδερφού της, για την προσωπική μου λύπη και απελπισία που έχανε έναν τέτοιο φίλο και έναν από τους ισχυρότερους προμάχους της ελληνικής επαναστάσεως. Η Μάρο με ευχαρίστησε για τα φιλικά λόγια και με δάκρυα μου είπε «Εμείς είμαστε συνηθισμένες σε τέτοιου είδους θανάτους, διότι από την ώρα που εννοήσαμε τον κόσμο, ούτε βλέπουμε, ούτε ακούμε άλλο στους συγγενείς μας, στους γονείς, στα αδέρφια μας, ημι πολέμους και θανάτους». Αυτό ήταν και το πεπρωμένο του Μάρκου. Ενώ έλεγε αυτά, έπεσε πάνω στον νεκρό αδερφό της. Θανάτων το κρασί το βρετε εσείς και πίνετε, ζωή σε σας ο θάνατος, για θάνατοι θα μείνετε.